Θα θέλαμε με την Αντιδήμαρχο να σας ενημερώσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε και είναι ιδιαίτερα ευχάριστες στα πολεοδομικά ζητήματα και πιο συγκεκριμένα στο πολεοδομικό σχέδιο που αφορά την περιοχή Βοσέικα. Είναι μια περιοχή που, όπως ξέρετε, είναι κοντά στις παρυφές της πόλης και μια διαδικασία πολεοδόμησης που είχε ξεκινήσει, θα σας το πει ο Αντιδήμαρχος, πολλά χρόνια πριν ολοκληρώνεται, όπως κάνουμε στα περισσότερα θέματα του Δήμου Κορινθίων, η δική μας Δημοτική Αρχή. Εκκρεμότητες δεκαετιών τις κλείνουμε, τις ολοκληρώνουμε στα πρώτα χρόνια της θητείας μας. Ξεκίνησε η πολεοδόμηση και αυτό σήμερα με την πράξη η οποία δημοσιεύτηκε σε φύλλο εφημερίδος κυβερνήσεως και με την υποστήριξη του αρμόδιου υπουργού του κυρίου Ταγαρά, η οποία ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Μπορούμε να πούμε ότι στην περιοχή από τον προαστιακό μέχρι το κέντρο της πόλης πλέον μπορούμε να επέμβουμε στα πεζοδρόμια που δεν μπορούσαμε μέχρι πρότινος. Μπορούμε στο στάδιο να κάνουμε αυτά τα έργα τα οποία είχαν καθυστερήσει γιατί δεν μπορούσε να εκδοθεί η πολεοδομική άδεια. Παραδείγματος χάρη να κάνουμε ένα καινούριο κλειστό χώρο εκεί που είναι η προσωρινή τώρα κατασκευή για να προστατεύει τους αθλητές τους χειμερινούς μήνες, η τέντα που υπάρχει εκεί και ένα σωρό άλλες παρεμβάσεις και να προσθέσω ακόμα ότι μπορούν οι κάτοικοι, οι ιδιοκτήτες να οικοδομήσουν σε περισσότερη έκταση, να ξέρουν ποιοι είναι οι όροι δόμησης σε εκείνη την περιοχή και να αξιοποιήσουν την περιουσία τους, η οποία πλέον αποκτά μεγαλύτερη αξία. Λεπτομέρειες, Αντιδήμαρχε, αφού σε συγχαρώ και σένα και την υπηρεσία για τις προσπάθειες που έχετε κάνει μέχρι τώρα, τη σημαντική δουλειά η οποία ολοκληρώθηκε όπως έπρεπε, με επαγγελματισμό, ποιότητα και ταχύτητα. Περισσότερες λεπτομέρειες από την κυρία Κόλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμαρχε. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια και τον υφυπουργό μας, τον κύριο Ταγαρά, τον κύριο Νίκο Ταγαρά, διότι όποτε ζητήθηκε η βοήθειά του ήταν αμέριστη. Εδώ στα Βοσέικα, όπως και όλα τα άλλα πολεοδομικά θέματα, γιατί θεωρώ ότι ρυθμίζοντας τα πολεοδομικά, το χωροταξικό ενός δήμου, μιας πόλης, μιας χώρας, μπορεί να έρθει η ανάπτυξη. Μπορούν να οριστούν οι χρήσεις γης, οι όροι δόμησης και ο κάθε ένας επενδυτής ή κάτοικος ή δημότης να γνωρίζει τι μπορεί να χτίσει και τι χτίζει. Όσο αφορά τα Βοσέικα. Τα Βοσέικα είναι μια περιοχή, είναι όπως είπε και ο Δήμαρχος, ξεκινάει από τον προαστιακό, δίπλα στη μάντρα του στρατοπέδου και είναι και η περιοχή κάτω στις φυλακές, όπως και συμπεριλαμβάνονται και οι αθλητικές μας εγκαταστάσεις. Συνοπτική περιγραφή της πορείας. Τη δεκαετία του 80, στα πλαίσια της επιχειρηματικής πολεοδομικής ανασυγκρότησης της χώρας, ανατέθηκε η μελέτη της ομάδας για την Κόρινθο και για την ΕΜΕΑ, η γενική μελέτη, η οποία περιέλαμβανε μεταξύ άλλων και την πολεοδόμηση της ανωτέρως περιοχής. Μετά από διάφορες τροποποιήσεις και προσαρμογές στην υφιστάμενη κατάσταση, η μελέτη εγκρίνεται το Δεκέμβριο του 2000. Με την 68-17 Τρίτου του 2004 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγινε αποδοχή παραλαβή της πολεοδομικής μελέτης, επέκταση της περιοχής Βοσέικα Κορίνθου και ορίστηκε τριμελής επιτροπή εκδίκασης τυχών ενστάσεων. Στις 8 Δευτέρου το 2005 έγινε η δημόσια πρώτη ανάρτηση της μελέτης. Στις 23-12 του 2005 γνωμοδοτεί επί των ενστάσεων το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, το ΣΧΟΠ της ΝΙΑΛΦΑ Κορινθίας. Για την ολοκλήρωση της μελέτης προαπαιτήθηκαν τρεις επιμέρους μελέτες, ήδη μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, η οποία εγκρίνεται 22-12 του 2004, η υδρογεωτεχνική μελέτη, η οποία εγκρίθηκε 11-12 του 2010, μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, η οποία εγκρίθηκε 39 του 2013. Το Μάρτιο του 2015 η μελέτη προσαρμόστηκε στα ανωτέρω και στα ήδη εγκεκριμένα από το 2013 Κουπουσού. Το 2015 έγινε η δεύτερη δημόσια ανάρτηση της μελέτης προκειμένου να υποβληθούν τυχόν στάσεις. Στις 27 Εβδόμου το 2016 αποστέλλεται από τη Διεύθυνση ΠΕΧΟΠ της Περιφέρειας Πελοποννήσου εισήγηση του ΣΥΠΟΘΑ Κορινθίας για την έγκριση της μελέτης.
Με την θετική γνωμοδότηση του ΣΥΠΟΘΑ, οι φάκελοι απεστάλησαν στις 12 Δεκάτου του 2016 στο ΙΠΕΝ για την έκδοση του απαιτούμενου προεδρικού διατάγματος και της πολεοδομικής μελέτης. Το Υπουργείο, μετά από έλεγχο, ζητάει τροποποιήσεις, οι οποίες αποστέλλονται σε αυτόν την 9 Πέμπτου του 2018. Στη συνέχεια ζητούνται νέα στοιχεία από το Δήμο, τα οποία αποστέλλονται στο ΙΠΕΝ τον Νοέμβριο του 2018. Μετά από συντονισμένες ενέργειες της νέας Δημοτικής Αρχής, το ΙΠΕΝ διαβίβασε στις 16 Δεκάτου του 2020 το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος ΟΣΤΕ για γνωμοδότηση. Το ΟΣΤΕ απορρίπτει το σχέδιο λόγω της μερικής ακύρωσης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Μετά την επανέγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου στις 2/9 του 2021, επανυποβάλλεται στο ΣΤΕ το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο με την 194 του 2022 απόφαση απορρίπτει, ζητώντας καινούργιες διορθώσεις. Τελικά, με την εγκριτική 22 του 2023, απόφαση του ΣΤΕ, το Προεδρικό Διάταγμα υπογράφεται και δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 188 Δέλτα 15 Τρίτου του 2023. Όπως βλέπετε, η Δημοτική μας Αρχή λειτουργεί αποτελεσματικά, διαφορετικά από ό,τι είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν και φέρνει αποτελέσματα. Όπως είδατε, μια αργόσυρτη διαδικασία που ξεκίνησε το 1980 και τη δεκαετία από το 2000 και μετά συνεχώς εξελίσσεται, εμείς την ολοκληρώσαμε στα 3 πρώτα χρόνια της πρώτης μας θητείας. Και το ίδιο θα συμβεί και στα άλλα έργα τα οποία έχουμε σε εξέλιξη, όπως επίσης και η πολεοδόμηση του στρατοπέδου που προχώρησε, όπως ξέρετε, και περιμένουμε να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ αργότερα, μέσα στη χρονιά, όπως επίσης και άλλα πολεοδομικά και όχι μόνο σχέδια και έργα τα οποία έχουμε σε εξέλιξη. Και θα ήθελα να πω να μην ανησυχεί η αντιπολίτευση που κατά καιρούς διατυπώνει απόψεις, παραδείγματος χάρη, ότι θα χάσουμε την χρηματοδότηση για το Open Mall. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε τη χρηματοδότηση για το Open Mall, ούτε να καθυστερήσει το έργο. Καθυστερεί γενικώς λόγω της γραφειοκρατίας η εξέλιξη μερικών θεμάτων, αλλά εμείς το έχουμε αποδείξει σαν Δημοτική Αρχή ότι σε σύγκριση με άλλους δήμους της χώρας κινούμαστε με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς, σωστά, και θα ολοκληρωθούν εκείνα τα οποία έχουμε σχεδιάσει και έχουμε έργα σε εξέλιξη. Μερικά από αυτά μπορεί να σας πει και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ο Γιώργος Οπούρος για τα θέματα των έργων τα οποία είναι σε εξέλιξη, τα βλέπουν και οι πολίτες βέβαια, αλλά είναι και μερικά τα οποία θα ξεκινήσουν σύντομα. Γιώργο. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ. Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων σε αγαστή και πολύ καλή συνεργασία με όλες τις άλλες υπηρεσίες, αλλά κυρίως με τον κύριο Δήμαρχο, τον οποίο όχι μόνο ευχαριστούμε για την συμπαράστασή του και την εμπιστοσύνη του, αλλά πρέπει να του καταλογίσουμε και ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, πέραν όλων των άλλων, ότι τα έχει βάλει με τη λερναία ύδρα του ελληνικού δημοσίου και από ό,τι γνωρίζετε την αθηνική μυθολογία, μόνο ο Ηρακλής κατάφερε να την κερδίσει. Ο κύριος Δήμαρχος έχει πετύχει σημαντικά αποτελέσματα. Αν αρχίσουμε να τα ρυθμίσουμε, θα γράψουμε έτσι ένα μικρό βιβλιαράκι σίγουρα. Κάποια στιγμή ίσως χρειαστεί, γιατί έχουμε και μερικά τελευταία που ανακύπτουνται την τελευταία στιγμή, παραδείγματος χάρη θέματα που έχουν να κάνουν με το έργο στο σταθμό του ΟΣΕ κτλ. Όλη την ώρα αφιερώνουμε πολύ χρόνο μιλώντας με τους κατάλληλους ανθρώπους στην κυβέρνηση και στις κεντρικές υπηρεσίες να ξεπεράσουμε δυσκολίες, γραφειοκρατία και προβλήματα. Είναι απίστευτη η γραφειοκρατία. Τέλος πάντων, ο κύριος Δήμαρχος έχει κάνει κέρδες παρεμβάσεις και με τις νοημίες που έχει, αλλά και με την επιμονή και την οργάνωση που το διακρίνει να πετυχαίνει το κατάλληλο αποτέλεσμα, το θεμητό αποτέλεσμα. Είμαστε σε εξέλιξη αρκετών έργων στο Δήμο Κορινθίων. Πολλά εξ αυτών θα σας τα πω εντάχει. Στο Γκάτο Άσο δημιουργούμε με €1 εκατομμύριο περίπου μελέτη ένα εκπληκτικό πάρκο που θα έχει και ανοιχτό θέατρο, θα έχει αθλοπαιδιές, θα έχει μέχρι και skateboard, παιδική χαρά, πράσινο πολύ, μια δεύτερη πλατεία παραλιακή στον Γκάτο Άσο και έναν παραλιακό δρόμο. Φιλοδοξούμε να αποκτήσει η περιοχή αυτή του Κάτου Άσου την έγλη και την ομορφιά που είχε τις προηγούμενες δεκαετίες, γιατί τα τελευταία χρόνια είναι αλήθεια ότι είχε πέσει σε μια ανυποληψία. Στην πόλη της Κορίνθου
εκτελείται το έργο της ανάπλασης με όλες τις νόμιμες εγκρίσεις, όπως έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, του πάρκου του ΟΣΕ, αυτού του μεγάλου χώρου των 17 περίπου στρεμμάτων. Τέλος, αμέσα καλοκαιριού, με τέλος, ας πούμε, σίγουρα θα έχουμε τελειώσει και θα απολαύσουν οι Κορίνθιοι όχι μόνο ένα όμορφο χώρο να περνούν το χρόνο τους ξένιαστα ή να παίζουν τα παιδιά τους. Ο επισκέπτης θα αντικρίζει ένα πολύ όμορφο θέαμα μπαίνοντας στην πόλη της Κορίνθου, αλλά και είναι και μια περιοχή που έχουμε πει ότι θα ενώσει δύο ιστορικές περιοχές της πόλης, την Αγία Άννα με την ιστορική συνοικία της Ιωνίας της Κορίνθου. Προχωράμε στο Κεραμιδάκι, όπου εκεί σύντομα και πριν το Πάσχα θα δείτε αυτά αποτελέσματα. Ό,τι είχε υποσχεθεί η Δημοτική Αρχή και ο κύριος Δήμαρχος προσωπικά θα το δείτε εν της πράγμαση να υλοποιείται. Έχει ήδη ξεκινήσει η εργασία από τον εργολάβο και θα ολοκληρωθεί πάρα πολύ σύντομα. Θα προσθέσουμε περίπου 400 μέτρα παραλιακού μετόπου στην πόλη μας, που το έχει τόσο πολύ ανάγκη, και με έναν ωραίο πεζόδρομο, ώστε να μπορούν οι περιπατητές να απολαμβάνουν και ο κόσμος να έχει καλύτερη πρόσβαση στο να κάνει μπάνιο το καλοκαίρι και να απολαύσει την περιοχή. Οδοπία εκτελούμε σε όλη τη Δημοτική Ενότητα του Δήμου Κορινθίων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πόλη της Κορίνθου αλλά και στην αρχαία Κόρινθο και σε ορισμένες άλλες περιοχές. Την αρχαία Κόρινθο, ξέρετε ότι θεωρούμε έτσι την απομηχανή της τουριστικής μας ανάπτυξης και σε αυτό εμένουμε. Ενεκρίθη και προχωράει σε δημοπράτηση η ολιστική ανάπλαση του πάρκινγκ της αρχαίας Κορίνθου με 100.000 ευρώ, όπου εγκρίθηκε και μετά έτσι από λίγο αγώνα με την αρχαιολογία. Αλλάζουμε όλα τα φωτιστικά του κέντρου της αρχαίας Κορίνθου. Πηγαίνουμε στο Χιλιομόδιο, όπου εγκρίναμε 240.000 ευρώ την ανάπλαση της πλατείας του Αγίου Γεωργίου στην είσοδο του Χιλιομοδίου. Πραγματικά θα γίνει κάτι πολύ όμορφο και αξιόλογο και εκεί, και θα αναπλάσουμε πλήρως και την παιδική χαρά του χωριού. Αλλάζουμε όλα τα φώτα του παραλιακού μετόπου στα λουτρά της Ωραίας Ελένης, στην Αλμυρή και στη Σιδερώνα, την περιοχή του Κατακαλίου. Επίσης, αποδίδουμε σύντομα με το φωτισμό του μαζί την πλατεία των Αθηκίων, η οποία έγινε πραγματικά ένα στολίδι για την περιοχή. Εγκεκριμένο και αυτό από την φορεία αρχαιοτήτων του Μοκορυνθίας. Πηγαίνουμε στο Σοφικό, όπου θα ξεκινήσουμε σύντομα τις εργασίες για τον πυροσβεστικό σταθμό του Σοφικού, όπως και της ολιγίας, όπως έχουμε αναγγείλει από το παρελθόν. Είναι έτοιμη η μελέτη να προχωρήσει στην υλοποίησή της. Σε γενικές γραμμές, λοιπόν, αν και έχω επαναλάβει ότι έχουμε μείνει πίσω ως αυτοδιοίκηση συνολικά τον Κορνιό περίπου τον 1,5 με 2 χρόνια, έχουμε καταφέρει με γρήγορους και οργανωμένους ρυθμούς να προλάβουμε τα πράγματα και τις εξελίξεις και να επαναφέρουμε στην προτέρα κατάσταση όσο είναι το δυνατόν καλύτερα τα πράγματα. Και νομίζω ότι το πετυχαίνουμε τουλάχιστον με προσπάθεια, με οργάνωση και με αγώνα καθημερινό και ανηλαιή, θα έλεγα. Αλλά πιστεύοντας και στοχεύοντας το αποτέλεσμα, νομίζω θα τα πετύχουμε πάρα πολύ καλά όλα. Κλείνοντας, σήμερα εγκρίθηκαν και οι όροι δημοπράτησης μιας κυκλοφοριακής μελέτης για την πόλη της Κορίνθου σε όλα της τα διοικητικά όρια. Αυτό σημαίνει για πρώτη φορά στα χρονικά, δηλαδή από την Ποσειδονία, από τα όρια που, ας πούμε, φανταστείτε είναι η Ελλάσκαν, μέχρι και τα Κατάρε. Μπαθαρίστρα, Αγιανιώτικα, Καλυθέα, το κέντρο της πόλης βέβαια που έχει τη μεγαλύτερη προτεραιότητα, Άγιος Γεώργιος, όλες οι περιοχές της πόλης θα έχουν πλέον μια σύγχρονη κυκλοφοριακή μελέτη, η οποία φιλοδοξούμε και ευελπιστούμε για τα υπόλοιπα 15-20 χρόνια να χαρακτηρίσει όλες τις ενέργειες που μπορούν να γίνουν στην πόλη της Κορίνθου. Και μετά θα επεκταθούμε βέβαια και στις υπόλοιπες κοινότητες, εκτός της αρχαίας Κορίνθου, που ήδη έχει φτάσει στη μέση σχεδόν, κύριε Δήμαρχε, και νομίζω πριν το Πάσχα θα έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί. Αυτά από μένα βιαστικά και προς το παρόν. Και υπάρχουν μισό λεπτό και πολλά ακόμα, τα οποία στις επόμενες εβδομάδες θα έχετε την ευκαιρία να τα δείτε. Είναι πολλά, μεγάλα και εντυπωσιακά. Ρωτήστε ό,τι ερώτηση θέλετε. Πολύ ευχαρίστως. Και ο Σγουγάς προηγείται. Υπάρχει αρκετές ερωτήσεις. Με μεγάλη χαρά θα τις απαντήσουμε. Να μην ξεχνάμε, επειδή πήγε κυκλοφοριακή μελέτη τώρα ο κύριος Πούρος, δεν είναι σε εκκρεμότητα, αν δεν κάνω λάθος, ήδη μια κυκλοφοριακή μελέτη που δεν έχει πάρει ακόμα ο Δήμος ή όχι. Κάνουμε νέα.
Ενώ περιμένουμε μία πληροφοριακή μελέτη. Περιμένουμε μία για την αρχαία Κόρινθο, την οποία την έχουμε αναθέσει. Για την Κόρινθο ανατίθεται τώρα η μελέτη. Δεν υπάρχει δηλαδή σε κρεμότητα για την Κόρινθο πληροφοριακή μελέτη. Εννοείται μήπως το ΣΒΑΚ, το λεγόμενο ΣΒΑΚ. Άλλο τον, άλλο τον. Είναι ένα master plan κυκλοφοριακό, συγκοινωνιακό, πολεοδομικό. Είναι τα θέλω μας, πώς θέλουμε να δούμε την πόλη μας τα υπόλοιπα 20, 30, 50 χρόνια. Μετά όμως αυτό αρχίζει και εξειδικεύεται κυκλοφοριακά, συγκοινωνιακά, ρημοτομικά, πολεοδομικά. Μάλιστα. Αυτό θα περιλαμβάνει κυκλοφοριακή μελέτη. Ναι. Κύριος Νικολόπουλος.